Το FIM-92 Stinger είναι ένα φορητό αντιαεροπορικό σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 70. Το όπλο σχεδιάστηκε από τη General Dynamics και κατασκευάστηκε από τη Raytheon Missile System. Το σύστημα υπηρετεί από το 1981 μέχρι και τώρα. Το Stinger αποτελεί μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τους πυράβλους πρώτης γενιάς Redeye, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν πριν το Stinger εναντίον αέριων στόχων. Συγκρίνοντας το Stinger με τον προκάτοχό του, ο πύραυλος έχει αυξημένη ταχύτητα, εμβέλεια και βελτιωμένη ανθεκτικότητα εναντίον αντιμέτρων. Ο εκτοξευτής αποτελείται από το σωλήνα εκτόξευσης, τον Buttercula Unit, ξεχωριστή μονάδα λαβής, στόχου και ανιχνευτή φιλικών οχημάτων. Το BCU χρησιμοποιείται ως σύστημα στόχευσης. Δίνει ενέργεια στον πύραυλο και ψύχη τον ανιχνευτή υπερήθρων πριν την εκτόξευση. Όπως οι περισσότεροι πύραυλοι, έτσι και ο Stinger αποτελείται από τμήμα πλοήγησης, την εκρηκτική κεφαλή και το τμήμα προώθησης. Το τμήμα πλοήγησης αποτελείται από μια μύτη ανίχνευσης, το συγκρότημα πλοήγησης και τα πτερύγια ελέγχου. Το τμήμα προώθησης περιλαμβάνει τον κινητήρα πτήσης και την ουρά με τον κινητήρα εκτόξευσης. Ο πύραυλος μπορεί να εκτοξευτεί από ένα χειριστή, αν και συνήθως υπάρχει και ένας παρατηρητής για γρηγορότερη ταυτοποίηση του στόχου. Στον Αμερικανικό στρατό, η ομάδα αποτελείται από δύο άντρες, εξοπλισμένος με 6 πυράβλους Stinger και έναν HMMWV 4x4 ευκίνητο όχημα. Το αντιαεροπορικό σύστημα Stinger έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες στρατιωτικές πλατφόρμες όπως το Avenger και το M6 Linebacker. Έχει χρησιμοποιηθεί και σε ελικόπτερα για εναέρια αυτοάμυνα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.